Σέντρα του Τόμετσακ. Ο Ζάιρο κοντρολάρει. Ο Βαλακάρη επιστρέφει στο Βραζιγιάνο. Το σουτ του οποίου φεύγει παράλληλα. Ο Τόμετσακ κάνει λάθος. Ο Μπράουν πιέζει και κερδίζει. Και τώρα υπάρχουν πολύ καλές προϋποθέσεις για τον Άρη. Ο Μπράουν ελευθερώνεται. Στρώνει στον Σιμιών. Το πλασέ του καταλήγει σε κόρνερ. Και προέκυψε η ευκαιρία. Να δούμε όμως πρώτα την φάση που πάει να βγάλει Πάφος με τον Ζάιρο. Σέντρα του οποίου σταμάτησε στον Μπρόρσον. Σε Μέδο ελευθερώνεται, εκτελεί αστοχή στο 26. Όπως και ο Κορόμαλα και αρκετοί συμπαίχτες τους είναι στην περιοχή για το φάουλ που κέρδισε η ομάδα τους. Το σούτ του Γιακό βρίσκει σε ετοιμότητα τον Πέτρου, ο οποίος μπλοκάρει. Χέστατ. Είναι καλή. Σέντρα του η μπάλα περνά και καταλήγει έξω. Γεμίζει ο Παντσόν. Έκοψε ο Σίλτενφελτ, μάζεψε ο Σεμέδο. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και φαγιά στον Σοφρονίου. Ξεκινάμε ευκαιρία το δεύτερο μέρος. Ο οποίος απομάκρυνε όπως πήρε την κεφαγιά ο Ρονκάλια. Με ταχύτατος ο Τζαβέ βγαίνει πρώτος στην μπάλα. Θα βρεθεί στο έδαφος και θα σφυριχτεί φάουλ. Θα βγει αμέσως και κίτρινη κάρτα στον Ευγένιο Πέτρου. Πέναλτι. Και κέρδισε πέναλτι. Βλέπουμε ξανά την προηγούμενη φάση με την ανατροπή του Τζαβέ από τον Ευγένιο Πέτρου. Ροζάριο απίσω θα πάει να δει ο ίδιος την φάση στην οθόνη του VAR. Βλέπουμε ξανά την φάση και εμείς ακριβώς ό,τι βλέπει. Ο οποίος τελικά σφυρίζει φάουλ και δίνει κόκκινη κάρτα στον Ευγένιο Πέτρου. Η Πάφος θα υποχρεωθεί να ολοκληρώσει το παιχνίδι με κάποιον ποδοσφαιριστή στη θέση του τερματοφύλακα. Πολύ ωραία πάσα στον Τζάιρο. Υπέροχη πρώτη επαφή με την μπάλα. Το πλασέ του καταλήγει στον Σοφρονίου στο 75. Βαγιά του για τον Παπίκα, ο Κβίτα μαζεύει την μπάλα στο πρώτο γκρουπ των play-off. Ποκνάρ για τον Μπράουν, το σούτ του κοντράρι στον Τόμετσακ. Σέντρα, η κεφαγιά του Σίλτενφελ, ο Κβίτα απέκρουσε. Εκτέλεσε ο Πάντσον. Κεφαγιά του Μπάιριτς, απομάκρυνε ο Σίλτενφελ. Μπράουν, Παπίκα, Τζαβέ. Φέρνει την μπάλα μπροστά του, πλασάρι, κόρνερ από την απόκρουση του Κβίτα. Μάζεψε ο Πάντσον. Προς τα σκάψη προς τον Ζάιρο. Το κοντρόλ με το στήθος. Ο Αουρέλιο προσπαθεί να ελευθερωθεί. Η σέντρα του Τόμετσακ, η μπάλα περνά παράλληλα και καταλήγει έξω. Ο οποίος εκτελεί. Ο Κβίτα έκανε την έξοδο. Το σούτ είναι ανυπεράσπιστη εστία. Μπάλα σταματά πρώτης γραμμής και τελικά καταλήγει στα δίχτυα με σκόρερ τον Τελμύρο. Βλέπουμε ξανά την φάση με την άστοχη έξοδο από τον Κβίτα. Το γύρισμα από τον Παπίκα, την προσπάθεια του Τσέχου να απομακρύνει και το σούτ του Τελμύρο που καταλήγει στα δίχτυα. Πλάγια με αποτέλεσμα να χάθει χρόνος. Η σέντρα του Κοβάσεβιτς, ο Ζάιρο. Ο Φουρ στην φάση, η μπάλα μένει στην περιοχή. Ο Ντελμύρο απομακρύνει παραχωρώντας κόρνερ. Η ομάδα του πάντως μένει στο προσκήνιο. Με τον Πάντσον να εκτελεί το κόρνερ. Πήγε και ο Ρούτκο στην Κβίτα, με συγχωρείτε, στην αντίπαλη περιοχή. Ο Φουρ προσπαθεί να ελευθερωθεί. Η παγιά από τον Κοβάσεβιτς. Η κεφαγιά του Παλάσιο στο σουτ γκολ. Ο Ζάιρο στο 98. Βλέπουμε ξανά την φάση. Με την σέντρα που βγήκε, την κεφαγιά που πήρε ο Παλάσιος και το πλασέ του Ζάιρο σε πρώτο χρόνο που κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1 της Πάφου στο 98.